Πάμε λοιπόν και στο τρίτο βίντεο όπου έχουμε την ψηφοφορία. Χαμός ναι. Λοιπόν στην καλύβα των μαχητών τώρα που θα ψηφίσουν. Έχει γίνει εκεί μεγάλο μαναφούκι. Μπαίνει και ο Μπάρτζης που είναι ο γνωστός καντιλανάπτης. Περίμενα λέει να δω περισσότερους ψήφους στον Τάκη. Άκου τώρα, βρήκε τον Τάκη τώρα να χτυπήσει. Τώρα ξεκινάει και χτυπάει Τάκη. Τώρα βέστε το Τάκη. Τελικά υποψήφοι είναι η Τζο, ο Βασάλος και ο Παναγιώτης. Η Τζο είπε ότι εγώ στο παιχνίδι δεν έχω έρθει ούτε να γίνω διάσημη, ούτε να βρω γκόμενο, ούτε να ακούω την τρέλα του καθενός. Εκεί όμως θα την ακούς την τρέλα του καθενός. Τα άλλα δύο θα τα βρω. Λοιπόν, ο Βασάλος λέει εγώ έκοψα καρύδες σήμερα, αλλά παρόλα αυτά με ψηφίσανε. Και ο Παναγιώτης λέει ελπίζω να μην βαρεθεί ο κόσμος να με ψηφίσει, γιατί όπως φαίνεται κάθε εβδομάδα θα είμαι υποψήφιος. Πάμε να τα δούμε. Τονίζω ότι ήμουν πολύ ενεργός και στο πάγκο. Έβλεπα συμπαίκτες που δεν τους ενδιέφερε να νικήσουν. Γιατί κοιτάζουν την πάρτη τους, γιατί ξέρουν ότι δεν θα ψηφιστούν. Όποιος και να ψηφιστεί ή όποια και να ψηφιστεί το βράδυ, οι κόκκινοι θα βγούνε να πούνε, να κρίνουνε και ένα τέτοιο. Παρακαλώ πολύ, μην πέσουμε στην παγίδα. Είναι ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπεις. Μερικές φορές. Αν πιστεύεις ότι δεν θα ψηφιστείς και πας πιο χαλαρός, το συμβούλιο έχει τελείως διαφορετική. Δεν έχω βρεθεί στη θέση σου και το ακούω αυτό που λες. Αν εγώ αύριο σκέφτομαι το ότι είναι τα γενέθλια του πατέρα μου και εγώ λείπω, πρέπει να το μεταφέρω σε όλη την ομάδα και να κάνω χαμό. Λέω τώρα, εγώ ένα δικό μου πρόβλημα. Όπως το Ασημικόπουλο, δικό του πρόβλημα διαχειρίζεται το ίδιο υποψήφιο. Μάλλον Μπόγδαν, να ξέρει ότι δεν ψηφιστείς. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι κι εγώ ξέρω να είμαι happy. Και από το 20 να βλέπει ότι ήμουν ένα παίκτη που σε έχει στηρίξει. Είχα δώσει και μάτια για σένα. Δεν κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας. Κοιτάμε και λίγο τον άνθρωπο. Έχουμε και πίσω μέρος του μυαλού ότι, ξέρεις τι, υπήρχε ένας άνθρωπος που μου είχε στηρίξει. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό, σε αυτό. Θα ήθελες να ήσουν στη δική μου θέση. Υπάρχουν εδώ περίπου 5-6-7 άτομα που ξέρουν ότι τα ψηφιστούν. Και χάνουμε, κερδίζουμε. Δεν του ενδιαφέρει. Όπως είστε τώρα που όταν σου είπα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργας έχει έρθει τον γλύφουν όλοι. Αν κάτσε να μείνει τον Γιώργα. Ο Γιώργας πέρα ούτε τον γλύφουν όλοι. Εχθές αναφέρθηκαν κάτι για δουλειά, σωστά. Δεν ακούσει και ποτέ το όνομά του. Ούτε το κότσου. Γιατί. Ούτε το κότσου. Του κότσου και του Γιώργα ποτέ. Έχουμε ισοψηφία άλλη μια φορά. Με 4 ψήφους. Κωνσταντίνος Βασάλος, Τζο Μαριδάκη, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Απομένουν 2 τελευταίες. Παναγιώτης. Η τελευταία ψήφος γράφει το όνομα του Παναγιώτη. 6-4-4, έπεσε 6. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 3 υποψήφιους απόψε. Είμαι ο πιο αδύναμος παίκτης στην ομάδα. Το έχει διακρίνει γι' αυτό ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μας πονάει στο κομμάτι των ανδρών. Προφανώς υπάρχει το κομμάτι της συμπάθειας που μερικοί μπορεί να μην μπορεί να τους ψηφίσει τη δεδομένη στιγμή. Οι επιλογές στους άντρες είναι μετρημένες. Οπότε, ποιον αν ψήφιζες από αυτούς που βλέπεις δεξιά και αριστερά θα έπαιρνε το λόγο μετά η κόκκινη ομάδα και θα έλεγε ναι, μπράβο. Ψηφίζετε με βάση το τι λέει η κόκκινη ομάδα. Όχι, άλλο λέω. Επειδή σαν εξωτερικός κριτής που βλέπει κάποιος απ' έξω από την ομάδα μας και κρίνει. Εγώ έθεσα μια ερώτηση στην ομάδα μου και απάντηση δεν έχω πάρει πάλι. Εγώ περίμενα ότι θα δω περισσότερες ψήφους στο Ντάκι. Για ποιο λόγο, τι ελόγησε το αυτό, σας παρακαλώ. Γιατί φέρνει τα κακά τα vibes και δεν είναι χαβαλές. Μιλάει ο Νίκος ο Μπάρτζης, μιλάει αργά vibes. Που έχει προσβάλει γυναίκες εδώ μέσα με σχρότητες που δεν μπορούν να αποδειχθούν. Ποιος πήρε ο Μαρτίνας, λέει μόνο ένα σιγοντάρι τώρα. Πού σε καλύτερα πρέπει να ψηφιστώ. Τάκη μου, γιατί αγχώνεσαι. Γιατί είμαι σαν μικρό παιδί εγώ, Σπυράκο μου. Δεν έχω στρατηγικές στη ζωή μου όπως έχεις εσύ και ο Μπάρτζης. Λέει ο Σπύρος που τον έχω για πελάτη μου. Να ακούσουμε και την Τζο. Δικαίως είμαι υποψήφια. Μέχρι στιγμής δεν έχω την αγωνιστική πορεία που θα ήθελα. Στο παιχνίδι αυτό δεν έχω έρθει ούτε για να γίνω διάσημη, ούτε για να βρω γκόμενο, ούτε για να ακούω την τρέλα του καθενός εδώ μέσα. Εγώ έκανα κάτι δουλειά σήμερα, έδρεψα κάτι καρύδες, μπας και δεν με ψηφίσουν, ψηφίσανε, τέλος πάντων. Αποδεκτή βασικά η ψηφοφορία των παιδιών. Για να μην βαρεθεί ο κόσμος να με στηρίζει, γιατί κάθε εβδομάδα νομίζω όπως και να έχει θα είμαι υποψήφιος. Η Τζο, ούτε για να βρω γκόμενο, ούτε για την αργυριάση. Επιτέλους, σου σπάθος. Έπρεπε να βγει υποψήφια και έρχεσαι να μιλάει. Τι λες, καλή, άλλες φορές έχει μιλήσει. Μην κοιτάξτε να την βλέψει εσύ. Συγγνώμη, δεν την παρακολουθώ. η ελευθερία έχει ρεπό. Είναι πίσω στο στάμπλο. Είπε μία μέρα αφού δεν είναι υποψήφια. Αυτή τη στιγμή που δεν είναι η κόκκινη ομάδα για να ψηφίσει, να βγάλει υποψήφια. Τι να πει η ελευθερία. Ας φύγει και λίγο το spotlight από μένα, από πάνω μου. Ας πάει και λίγο πέραντι. Κάνουν θέση εκεί που δίνουν τα κιού. Πάνε σιγά σιγά και ζωτιστήνονται. Κατάλαβε. Καλά, ότι το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό με την ελευθερία. Ας το κάνουμε και εμείς αβαβάκι. Δεν το ξεχνάμε. Είναι ότι δεν το δείχνουν, εγώ πιστεύω. Δεν δείχνουν. Από τη στιγμή που η παραγωγή αποφάσισε να μην βάλει, ρε παιδί μου, μία τιμωρία σε εισαγωγικά να χάσει κάποιο έπαθλο ή οτιδήποτε που κρυφά άκουγε, τι θα κάνουμε εμείς να παίξουμε. Έβαλε δηλαδή, τιμωρία. Δεν πέσει πλάκα. Να πάμε πανό έξω από την Ατζού. Πίσω από τους θάμνους, να πάμε και εμείς. Δεν σου κάνει εντύπωση που έχει φύγει όλο τώρα από εκεί τόσο πολύ.
Λοιπόν, δεν γίνεται να ξεχνάνε τόσο πολύ πια. Εντάξει, ξεχνάμε οι άνθρωποι, αλλά όχι τόσο πολύ. Καλά, εμείς δεν είπαμε να την αποβάλουν από το παιχνίδι. Μπορούσε να πάει μια ποινή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Μαρτίκας ξεχάστηκε τελείως ξαφνικά. Έχει κάτσει λίγο πίσω στα συμβούλια ο Μαρτίκας, το βλέπετε έτσι. Είναι ναι. Έχει κάτσει πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Έχει κάτσει πίσω, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές είναι και ο Λιανός ο οποίος, πώς το λες, τον Καντιλανάβ, που ανάβει τις φωτιές. Ο Φιτουλιάρης. Ο Φιτουλιάρης, πώς το λες, είναι ωραίο. Είναι και αυτός, γιατί σου λέει τώρα ότι. Και ο Λιανός είναι παρουσιαστής. Δεν θα πρέπει να βγάλει την ίντριγκα. Ναι, απλά όταν γίνεται κάτι στην πλήρη ομάδα, μετά λέει για να ακούσουμε και τον Σπύρο τι λέει γι' αυτό. Δεν λέει να ακούσουμε τον άλλο. Έχουν δώσει briefing από την παραγωγή. Ότι ο Σπύρος το κοιτάει. Πάντα τους ίδιους παίκτες για να κάνουν το μαναφούκι. Γιατί δεν ρωτάνε άλλους παίκτες, γιατί δεν κάνουν μαναφούκι. Σωστό, πολύ σωστό. Βασάλος δεν φεύγει, κάνει καλό reality. Ο Βασάλος που πέταξε την ατακούλα ότι εγώ έτρεψα κάνει τις μπάσκετ και δεν με ψήφισαν, αλλά με ψήφισαν σήμερα. Συνεχίζει αυτό. Την πέταξε την ατακούλα, την ωραία. Συνεχίζει αυτό. Θεός, θεός. Λοιπόν,